Κύριε Παναγιωτάκη, πέρα από τις πολύ καλές τιμές που παρέχει το τμήμα του Ευρωπαϊκού του Άγιο Νικόλαο, έχουμε και ένα σπουδαίο μεταπτυχιακό που είναι αξιοζήλευτο και οι προθεσμίες για κατάθεση αιτήσεων λήγουν σήμερα, Παρασκευή. Πολύ σωστά, κύριε Κορομπίλια. Μιλάμε για το μεταπτυχιακό που κατατάσσεται ανάμεσα στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Κρήτη. Το μεταπτυχιακό είναι δωρεάν, το υπογραμμίζουμε και είναι και το μοναδικό μεταπτυχιακό που λειτουργεί στον νομό Λασιθίου, στηρίζοντας την τοπική κοινωνία τόσο του Αγίου Νικολάου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πραγματικά είναι πετυχημένο μεταπτυχιακό και έχει βοηθήσει και στην πορεία του τμήματός μας. Όπως βλέπετε, στην αναδοτική του πορεία συμβάλλει ουσιαστικά το μεταπτυχιακό, διότι δίνει τη δυνατότητα και στους φοιτητές που εισέρχονται στο τμήμα να συνεχίσουν δωρεάν, και το υπογραμμίζω δωρεάν, γιατί δεν υπάρχει τώρα το δωρεάν σε άλλα τμήματα, ειδικά οικονομικής κατένθεσης, δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει θέμα διοίκηση και ψηφιακός μετασχηματισμός. Είναι ένα πολύ σύγχρονο μεταπτυχιακό. Σήμερα, όπως λέτε, λήγουν οι αιτήσεις, γίνονται ηλεκτρονικά όμως, οπότε δεν χρειάζεται κάποια προπαρασκευή ή να στείλουν κάτι με το ταχυδρομείο υποψήφιοι. Απλά να μπουν στην πλατφόρμα του τμήματος και να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέχρι σήμερα το βράδυ, στις 12 το βράδυ. Επομένως, στην ουσία είναι πολύ απλό να γίνει η αίτησή τους. Και αναμένουμε και φέτος ότι θα έχουμε σημαντικό αριθμό αιτήσεων, αλλά και πολύ σημαντικά βιογραφικά από τις αιτήσεις. Και θα δυσκολευτούμε, βέβαια, για να επιλέξουμε για τους 20 που θα επιλεγούν στο μεταπτυχιακό. Μετά στις προηγούμενες χρονιές του μεταπτυχιακού, αυτό είχε καταβάλει και τις 20 θέσεις που ανοίγουν, κύριε Μαγιωτάκη. Αυτό το μεταπτυχιακό, κύριε Κορομπίλια, έχει το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το βρίσκουμε νομίζω και σε άλλα μεταπτυχιακά. Καταρχήν, οι αιτήσεις είναι 4 με 5 φορές περισσότερες από τις θέσεις. Δηλαδή, η θέση είναι 20 και οι αιτήσεις ήταν από 80 μέχρι και 100. Ωραία, οπότε έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Ταυτόχρονα, όσους έχουμε επιλέξει, πάντοτε όλοι οι υποψήφοι και τις 3 χρονιές που έχουμε λειτουργήσει στο μεταπτυχιακό αποδέχονται τη θέση τους. Οπότε ποτέ δεν έχουμε πάει σε επιλαχόντες. Το οποίο δείχνει επίσης πόσο σημαντικό είναι το μεταπτυχιακό για αυτούς που κάνουν την αίτηση και το βάζουν ως πρώτη τους επιλογή στην ουσία. Γιατί όσοι κάνουν αιτήσεις μεταπτυχιακά γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν κάνουν μόνο σε ένα, αλλά κάνουν και σε περισσότερα. Πάντοτε όσοι επιλέγονται στο μεταπτυχιακό μας το παρακολουθούν και μάλιστα πηγαίνουν και αρκετά καλά και έχουμε και ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές εργασίες και έχουμε και μεταπτυχιακούς που συμμετέχουν στις ορκομοσίες μας και στις επόμενες ορκομοσίες προφανώς. Και αυτές τις μέρες είχαμε παρουσιάσεις από μεταπτυχιακούς μας, οπότε νομίζω ότι το μεταπτυχιακό είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο για το τμήμα μας. Είναι σημαντικό ότι είναι δωρεάν, κύριε Παναγιωτάκη, κάτι που δεν βρίσκουμε συχνά στην εκπαίδευση της χώρας μας. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο το θέλαμε να είναι δωρεάν, γιατί η πεποίθησή μας είναι ότι οι σπουδές στη διτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να είναι απολύτως δωρεάν. Και ειδικά βέβαια στην περίοδο που ζούμε της οικονομικής κρίσης, της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα. Έτσι. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν οικονομικά θέματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί. Οπότε και αν θέλετε και ο νομός Λασιθίου είναι ένας νομός ο οποίος έχει παραγκονιστεί στο κομμάτι της διτοβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε είναι σημαντική προσφορά για το νομό να υπάρχει ένα μεταπτυχιακό που να είναι από τα κορυφαία στην Κρήτη και στην Ελλάδα ενδεχομένως και να είναι και δωρεάν ταυτόχρονα. Πολύ σημαντικό.